Η οικονομική ζωή. Κεφάλαιο 5. Βρισκόμαστε την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε ποια ήταν η οικονομική ζωή των υπόδουλων Ελλήνων. Δηλαδή τα επαγγέλματά τους, τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Διαβάζουμε. Η σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έδωσε τη δυνατότητα στους υπόδουλους Έλληνες να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα, κυρίως εμπορική, και να πλουτίσουν από αυτήν. Οι εμπορικές σχέσεις με τη Δύση τους έφεραν σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες του τέλους του 18ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Το εισαγωγικό σημείωμα τι μας λέει λοιπόν, ότι υπήρξε μια σταδιακή παρακμή των Οθωμανών και έδωσε τόπο στους Έλληνες. Μπήκαν μπροστά οι Έλληνες και τι άρχισαν να κάνουν, να αναπτύσσουν οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως εμπορικές, και να αποκτούν οι Έλληνες πλούτο. Και όχι μόνο αυτό, να αποκτούν πλούτο, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις με τη Δύση, είχαν επαφή εμπορική με τη Δύση, τους έφερε και σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες του διαφωτισμού και κατά αυτόν τον τρόπο προετοιμάστηκαν ιδεολογικά για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Την οικονομική δραστηριότητα και την εμπορική κυρίως δραστηριότητα των Ελλήνων που είχε σαν αποτέλεσμα να τους φέρει πλούτο και επαφή με τις ιδέες, τις επαναστατικές ιδέες της Ευρώπης. Ας διαβάσουμε. Η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηριζόταν κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες. Σιτάρι, κρυθάρι, βαμβάκι, καπνός, λάδι, σταφίδα. Οι κτηνοτρόφοι, είτε ζούσαν μόνιμα σε ένα μέρος είτε ήταν νομάδες, πρόσφεραν μαζί με τους αγρότες πρώτες ύλες στην βιοτεχνία για την παραγωγή νημάτων και υφαντών. Η παραγωγή ικανοποιούσε κυρίως τις ανάγκες του σπιτιού. Όσα προϊόντα τους περίσσευαν, οι γεωργοί τα πουλούσαν στις τοπικές αγορές ή τα διέθεταν στο εξωτερικό με αντάλλαγμα κυρίως βιομηχανικά εργαλεία και άλλα προϊόντα. Πρώτη παράγραφος, γράφουμε ως πλαγιότιτλο «Η αγροτική παραγωγή». Μας λέει λοιπόν ότι η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηριζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες, δηλαδή στη γεωργία. Καλλιεργούσαν σιτάρι, κρυθάρι, βαμβάκι, καπνό, λάδι, σταφίδα. Υπήρχαν βέβαια και οι κτηνοτρόφοι. Άλλοι ήταν εγκατεστημένοι σε ένα μέρος, άλλοι ήταν νομάδες και ταξίδευαν από ένα μέρος στο άλλο, οι οποίοι και αυτοί μαζί με τους αγρότες πρόσφεραν πρώτες ύλες. Γιατί? Για την βιοτεχνία. Είχαμε λοιπόν και βιοτεχνία και με τη βιοτεχνία φτιάχναμε νήματα και υφαντά, ρούχα. Αυτή ήταν λοιπόν η παραγωγή. Γεωργία, κτηνοτροφία και βιοτεχνία, η οποία παρήγαγε νήματα και υφαντά. Η παραγωγή εδώ πέρα βέβαια μας λέει ότι δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ικανοποιούσε ίσα ίσα τις ανάγκες του σπιτιού. Δηλαδή είχαν το λάδι της χρονιάς, το σιτάρι της χρονιάς, τη σταφίδα για το σπίτι, μία κατσίκα, ένα γουρουνάκι, κοτούλες ίσα ίσα για το κρέας του σπιτιού. Και αν βέβαια κάποιος είχε μεγαλύτερη παραγωγή κάποια χρονιά, πήγαινε στις τοπικές αγορές, κάτι σαν τις λαϊκές αγορές που έχουμε και σήμερα, και πουλάγε τα προϊόντα τους, ή αν ήταν νήματα ή φαντά μπορούσε να τα διαθέσει και στο εξωτερικό. Και με τα χρήματα τα οποία κέρδιζε μπορούσε να προμηθευτεί βιομηχανικά εργαλεία και άλλα προϊόντα, γιατί βιομηχανία δεν υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ήταν λοιπόν η αγροτική παραγωγή. Γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία. Συνεχίζουμε. Όμως οι γεωγραφικές ανακαλύψεις, μιλήσαμε για αυτές, η χρήση
των νέων εμπορικών δρόμων και ο τερματισμός των κατακτήσεων συνέβαλαν στην παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι έμποροι από τη Δύση δεν ήταν υποχρεωμένοι πλέον να περνούν από το έδαφος της για να πάνε στην Ινδία ή την Κίνα. Έτσι, τα κρατικά της έσοδα από τους φόρους του εμπορίου σταδιακά μειώθηκαν και το νόμισμά της υποτιμήθηκε. Προοδευτικά, η οικονομική δραστηριότητα πέρασε κυρίως στα χέρια των υπηκόων του Σουλτάνου και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Αυτός ο Πλαγιώτηλος μας μιλάει για την παρακμή. Η παρακμή λοιπόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τι μας λέει? Ότι υπήρχαν κάποιοι λόγοι, γεωγραφικές ανακαλύψεις, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χαραχθούν νέοι εμπορικοί δρόμοι, οδήγησαν στο να βρούνε οι έμποροι της Δυτικής Ευρώπης νέους δρόμους και να παρακάμπτουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να πάνε στην Ινδία και στην Κίνα. Έτσι δεν μπορούσαν τώρα πλέον οι Οθωμανοί να τους φορολογούν επειδή περνάνε μέσα από το εδαφός της. Άρχισαν να έχουν λιγότερα έσοδα, έπεφτε η οικονομία δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το νόμισμά της υποτιμήθηκε, έχασε την αξία του. Γιατί έγινε αυτό? Επειδή βρήκαμε νέους εμπορικούς δρόμους. Έτσι λοιπόν σταδιακά μας λέει ότι το εμπόριο και οι οικονομικές δραστηριότητες πέφτουν στα χέρια των υπηκόων του Σουλτάνου, άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπόδουλοι και ήθελαν να ζήσουν, ήθελαν να επιβιώσουν, πήραν τα επαγγέλματα αυτά και ιδιαίτερα οι Έλληνες που ήταν πάρα πολύ δραστήριοι και άρχισαν να αποκτούν πλούτο. Έτσι σιγά σιγά τι γίνεται? Έχουμε την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και περνάνε μπροστά σε οικονομικές δραστηριότητες οι Έλληνες, κυρίως στο εμπόριο και όπως θα δούμε παρακάτω στην άλλη παράγραφο, στην ναυτιλία. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Δύο ακόμη παράγοντες ωφέλησαν τους Έλληνες. Οι συνθήκες του Κάρλοβιτς 1699 και του Κιουτσούκα Εναρτζή 1774 που υπέγραψε η τιμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία επέτρεψαν κυρίως στην Αυστρία και τη Ρωσία να επηρεάζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της. Επίσης, οι δύο ομολογήσεις, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που έκαναν οι δυτικές χώρες με τους Οθωμανούς Σουλτάνους, ευνόησαν το ελληνικό εμπόριο και την αυσιπλοεία, αφού έδωσαν τη δυνατότητα στους Έλληνες να υψώνουν στα καράβια τους τις σημαίες των χωρών αυτών. Λοιπόν, σε αυτή την παράγραφο θα δούμε παράγοντες που ωφέλησαν τους Έλληνες. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες? Δύο παράγοντες μας λέει. Πρώτον, οι συνθήκες του Κάρλοβιτς και του Κιουτσούκα Εναρτζή, θα γνωρίσουμε τι ήταν αυτές σε επόμενα κεφάλαια της ιστορίας μας, που υπέγραψε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πόλεμο και υπόγραψε κάποιες συνθήκες άσχημες για αυτήν. Έδωσαν λοιπόν στην Αυστρία και τη Ρωσία ένα δικαίωμα. Ποιο ήταν αυτό το δικαίωμα? Τις έδωσαν το δικαίωμα να επηρεάζουν τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με ποιο τρόπο? Με εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες ονομάζονται δύο ομολογήσεις, που έδιναν τη δυνατότητα στους Έλληνες να υψώνουν στα καράβια τους τις σημαίες των χωρών της Δύσης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έλεγαν αυτές οι εμπορικές συμφωνίες ότι οι Έλληνες, αν και είναι υπόδουλοι, μπορούν να σηκώνουν στα καράβια τους ξένες σημαίες των δυτικών
και να ταξιδεύουν παντού και να ασχολούνται με την αυσιπλοεία και το εμπόριο. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, με αυτές τις συνθήκες του Κάρλοβιτς και του Κιουτσούκα Εναρτζή, δίνεται η δυνατότητα στους Έλληνες που ήταν υπόδουλοι να ασχολούνται με το εμπόριο και την αυσιπλοεία. Μα αφού ήταν υπόδουλοι, πώς θα κάνουν αυτές τις δραστηριότητες? Θα σηκώνουν στα καράβια τους, είχαν το, μόνο την υποχρέωση, μία ξένη σημαία. Και μπορεί να ήταν ο Έλληνας υπόδουλος, αλλά όταν είχε τη σημαία της Ρωσίας, τη σημαία της Αυστρίας, τη σημαία της Αγγλίας, μπορούσε να κάνει ελεύθερα εμπόριο και ναυσιπλοεία. Τι καταλαβαίνουμε με αυτό? Ότι ανοίγει μία δυνατότητα για τους Έλληνες να ασχοληθούν με το εμπόριο και με την ναυσιπλοεία και να γίνουν περισσότερο πλούσιοι και εύποροι. Πόσους δόθηκε αυτή η δυνατότητα? Με δύο συνθήκες, του Κάρλοβιτς και του Κιουτσούκ Καναρτζή, 1699 και 1774, που υπέγραψε η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν ιτήθηκε. Πιστεύω ότι το καταλάβαμε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Έτσι οι Έλληνες εμποροί απέκτησαν τη δραστηριότητά τους στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, καθώς και τη Ρωσία. Ίδρυσαν στα μέρη αυτά σημαντικές παροικίες και ανέλαβαν μεγάλο μέρος του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της Δύσης με την Ανατολή, κερδίζοντας πολλά πλούτη. Μαζί με τα αγαθά έφταναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι επαναστατικές ιδέες που επικρατούσαν την εποχή αυτή στην Ευρώπη. Παράλληλα, σχηματίστηκε ένας αξιόλογος εμπορικός στόλος με πληρώματα, έμπειρα στην αυσιπλοεία αλλά και στην αντιμετώπιση των πειρατών. Μεγάλες πόλεις όπως η Κοζάνη, η Μοσκόπολη, τα Ιωάννα, η Θεσσαλονίκη αλλά και νησιά όπως η Χίος, η Ίδρα και τα Ψαρά έγιναν σημαντικά κέντρα του ελληνικού εμπορίου. Μάλιστα, θα βάλουμε πλαγιότητλο «Οι παροικίες». Και τι μας λέει λοιπόν? Ότι οι Έλληνες έμποροι άρχισαν οικονομικές δραστηριότητες στη Δυτική Ευρώπη, τη Ρωσία, και με τις δραστηριότητες αυτές τους δόθηκε η ευκαιρία να ιδρύσουν παροικίες, ελληνικές πόλεις δηλαδή στο εξωτερικό, οι οποίες παροικίες άρχισαν να κάνουν εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή και να αποκτούν πολλά πλούτη. Οι πόλεις αυτές, οι παροικίες με τον ελληνικό πληθυσμό, ασχολήθηκαν με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, με το εμπόριο προϊόντων ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Έτσι λοιπόν απέκτησαν πάρα πολύ πλούτο οι ελληνικές παροικίες, οι πόλεις αυτές που ήταν στο εξωτερικό. Μαζί όμως, λέει, με τα αγαθά, με τον πλούτο, έφτασαν στην Ελλάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ταξίδευαν οι Έλληνες και ζούσαν σε άλλες πόλεις στο εξωτερικό, έφεραν στην Ελλάδα και τις επαναστατικές ιδέες του διαφωτισμού, όπως μάθαμε στην πρώτη ενότητα, και απέκτησαν μάλιστα με αυτές τους τις δραστηριότητες και έναν εμπορικό στόλο, καράβια πολλά, στόλο με πληρώματα, ικανά και τα λοιπά. Μεγάλες πόλεις λοιπόν αναδείχθηκαν κέντρα του εμπορίου, παροικίες δηλαδή, ελληνικές παροικίες, αλλά και μέσα εδώ στην Ελλάδα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Κοζάνη, Μοσκόπολη, τα Ιωάννα, Θεσσαλονίκη και σε νησιά, η Χίος, η Ίδρα και τα Ψαρά. Βλέπουμε λοιπόν τώρα να ιδρύονται παροικίες, ελληνικές παροικίες με έντονη οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό, να έρχονται με το εμπόριο επαναστατικές ιδέες του διαφωτισμού στην Ελλάδα και να ξεσηκώνουν τους Έλληνες για να τους προετοιμάζουν για την Επανάσταση, και βλέπουμε να αποκτά η Ελλάδα έναν ικανότατο εμπορικό στόλο. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν στην ελληνική Επανάσταση και την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Οθωμανούς. Και ερχόμαστε στην τελευταία παράγραφο. Η οικονομική άνθηση
Ο πολυάριθμος εμπορικός στόλος και οι εύπορες παροικίες του εξωτερικού βελτίωσαν τη θέση των Ελλήνων. Παραμονές της Μεγάλης Επανάστασης του 1821. Από αυτούς λοιπόν τους πλουσίους εμπόρους αναδείχθηκαν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν αργότερα στον ξεσηκωμό του γένους μαζί με τους υπόδουλους παραδοσιακούς ηγέτες του υπόδουλου ελληνισμού. Μας λέει λοιπόν για τις συνέπειες, που είναι και το πιο σημαντικό, της οικονομικής άνθησης. Η οικονομική λοιπόν άνθηση, ο πλούτος με λίγα λόγια των Ελλήνων, κυρίως με το εμπόριο και την ναυτιλία, ένα πράγμα, η οικονομική άνθηση. Δεύτερον, ο εμπορικός στόλος που απέκτησαν. Και τρίτον, οι εύπορες παροικίες του εξωτερικού βοήθησαν να βελτιωθεί η θέση των Ελλήνων. Πότε? Την παραμονή της Μεγάλης Επανάστασης. Από αυτούς λοιπόν τους πλούσιους εμπόρους αναδείχθηκαν και βγήκανε όλοι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στον ξεσηκωμό του γένους. Όλοι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, μαζί με όλους βέβαια τους υπόλοιπους ηγέτες του ελληνισμού. Συνεργάστηκαν για να οδηγήσουν την Ελλάδα στην Επανάσταση και την απελευθέρωσή της. Ας δούμε και το γλωσσάρι. Νομάδες είναι οι πληθυσμοί που δεν μένουν σε ένα τόπο αλλά μετακινούνται. Υποτίμηση που είπαμε ότι συνέβη στο νόμισμα των Οθωμανών είναι η μείωση της αξίας του νομίσματος. Συνθήκη είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα κράτη. Διομολόγηση το λέει εδώ πέρα το βιβλίο μας. Οι διομολογήσεις λέει ανάμεσα στους Τούρκους και τους Δυτικούς. Ενώ η παροικία είναι η εγκατάσταση ανθρώπων και η συγκρότηση μιας κοινότητας σε ένα κράτος. Τελειώσαμε με την ανάγνωση και την εξήγηση του μαθήματος. Τώρα στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια σύντομη περίληψη του μαθήματος. Με λίγα λόγια το μάθημα δηλαδή. Με λίγα λόγια, η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηριζόταν στις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, την βιοτεχνία, που κάλυπτε κυρίως τις ανάγκες του σπιτιού. Ό,τι περίσσευε το πουλούσαν στην τοπική αγορά ή το εξωτερικό για να αγοράσουν βιομηχανικά προϊόντα. Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις και οι νέοι εμπορικοί δρόμοι έδωσαν την ευκαιρία σε εμπόρους από τη Δύση να παρακάμπτουν το τουρκικό έδαφος και να πηγαίνουν στην Κίνα και την Ινδία από θαλάσσιους δρόμους. Οι Οθωμανοί χάνουν τους φόρους διέλευσης, το νόμισμά τους χάνει την αξία του και σταδιακά το εμπόριο περνάει στα χέρια των Ελλήνων. Οι συνθήκες του Κάρλοβιτς, του Κιουτσούκα Εναρτζή, δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες να υψώσουν στα πλοία τους ξένες σημαίες, να αναπτύξουν την αυσιπλοεία τους και να πάρουν στα χέρια τους το εμπόριο μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Οι εμπορικές δραστηριότητες οδήγησαν στην ίδρυση παροικιών, την εισαγωγή στην Ελλάδα επαναστατικών ιδεών της Δύσης και τη δημιουργία αξιόλογου εμπορικού στόλου, παράγοντες που θα βοηθήσουν αργότερα την Ελληνική Επανάσταση. Πάμε τώρα να πούμε το μάθημα με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ερώτηση. Πού στηριζόταν η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Απάντηση. Η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηριζόταν στις αγροτικές καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και τη βιοτεχνία. Για την κάλυψη κυρίως αναγκών του σπιτιού. Ό,τι περίσσευε το πουλούσαν στις τοπικές αγορές ή το εξωτερικό για να αγοράζουν βιομηχανικά είδη. Ερώτηση.
Τι αποτέλεσμα είχαν οι γεωγραφικές ανακαλύψεις και οι νέοι εμπορικοί δρόμοι? Απάντηση. Οι έμποροι της Δύσης ταξιδεύουν στην Ανατολή από πιο γρήγορους θαλάσσιους δρόμους και παρακάμπτουν την Τουρκία. Η Τουρκία χάνει τους φόρους της και το νόμισμά της χάνει την αξία του. Ενώ το εμπόριο έρχεται στα χέρια των Ελλήνων. Ερώτηση. Τι αποτέλεσμα είχαν οι συνθήκες του Κάρλοβιτς και του Κιουτσού Καναρτζή? Απάντηση. Δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες να υψώνουν στα πλοία τους ξένες σημαίες, να αναπτύξουν την ναυτιλία τους και να ταξιδεύουν ελεύθερα στις θάλασσες Δύσης και Ανατολής, παίρνοντας στα χέρια τους εμπόριο και τον πλούτο του. Ερώτηση. Τι άλλες συνέπειες είχε η εμπορική δραστηριότητα των Ελλήνων εκτός από την απόκτηση πλούτου? Απάντηση. Ιδρύθηκαν ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό, αποκτήθηκε αξιόλογος εμπορικός στόλος και έφτασαν στην Ελλάδα οι επαναστατικές ιδέες της Δύσης, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η θέση των Ελλήνων παραμονές της Μεγάλης Επανάστασης. Σε αυτό το σημείο τελειώσαμε το μάθημα. Διάβασε και εσύ το μάθημα μία φορά, κοίταξε τις πηγές, τις εικόνες, κάνε την επανάληψή σου, απομνημόνευσε αυτά που πρέπει να απομνημονεύσεις και καλή σου επιτυχία. Γεια σου, θα πούμε σε κάποιο άλλο μάθημα.